Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αφορά ένα σοβαρότατο θέμα. Μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για εμπλοκή της Ελλάδας, για την απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28/5 για ένα άρρητο εμπάρκο όπλων προς την ονομαζόμενη Συριακή Αντιπολίτευση, στις συμμορίες δηλαδή, και τους μισθοφόρους και τους δολοφόνους που έχουν συγκεντρώσει σε όλη την περιοχή και τους ονομάζουν αντικαθεστωτικούς μαζί και με κάποιους που είναι αντικαθεστωτικοί, που κλιμακώνει την κατάσταση στην περιοχή, στην πραγματικότητα δίνει στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική στήριξη σε αυτές τις ορδές τις οποίες υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με αυτές και η ελληνική κυβέρνηση, εμπλέκει τη χώρα σε μια επέμβαση η οποία σχεδιάζεται και ο Υπουργός Εξωτερικών δεν έρχεται στη Βουλή να απαντήσει. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, εκτιμάμε τον κύριο Τσάρα που ήρθε εδώ, όμως η αρμοδιότητά του είναι απόδειμο ελληνισμού. Ναι ή όχι. Λέω, δεν υποτιμάμε, δεν είναι προσωπικό. Είναι πολιτικό ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Είναι πολιτικό ζήτημα. Σε τέτοιο θέμα έχουμε την απέτηση, θα έχετε το χρόνο να απαντήσει, να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών να απαντήσει για ένα σοβαρότατο θέμα. Πώς είναι δυνατόν να εφοδιάζει, να συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση. Τι δεσμεύσεις έχει πάρει. Γι' αυτό και δεν έρχεται. Έχει λερωμένη τη φωλιά του. Μην βγει στο τέλος ότι πουλάει και ότι θα δώσει και ελληνική κυβέρνηση όπλα. Γιατί ουσιαστικά αυτό εννοεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως εμείς απαιτούμε σε αυτή τη συζήτηση να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο ίδιος δεν πρόκειται να πάρει μέρος στην πορεία. Ούτε μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σήμερα, μην είναι κανένας υπουργός. Ο Πρωθυπουργός να λείπει μόνιμα, γιατί είχαμε και ερώτηση επίκαιρη της πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, της Αλέκας Παπαρίγα. Ούτε μπορεί να υπάρχει αυτό το χάλι συνεχώς. Ούτε υπουργός, ούτε πρωθυπουργός. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σταματάω εδώ. Θα επανέλθουμε όταν θα έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος ο ίδιος να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.